Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη φαίνεται να έχει η Ελλάδα μετά και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από την αρχή του χρόνου η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα η Ελλάδα είχε την τρίτη ακριβότερη βενζίνη πίσω από την Ολλανδία και την Ιταλία, την οποία και προσπέρασε φτάνοντας στην κορυφή. Κανένα περιθώριο συζήτησης επί των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δεν αφήνει η Ευρωζώνη, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Θετικά από την άλλη πλευρά, υποδέχτηκαν οι Βρυξέλλες την επιστολή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου. Στο Eurogroup της Πέμπτης αναμένεται να αναφερθεί λεπτομερώς σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να περιγράψει το πλαίσιο των ελληνικών υποχωρήσεων. Με ποσοστό ανεργίας μόλις 2,1%, η Σιγκαπούρη παραμένει μία από τις πιο εύκολες χώρες στον κόσμο για να βρει κανείς δουλειά. Ο μέσος χρόνος ανεργίας για όσους αναζητούσαν εργασία πέρσι ήταν 8 εβδομάδες, λιγότερος από τον μισό του αντίστοιχου χρόνου στην Αυστραλία. Εντυπωσιακό τουλάχιστον για μας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 644,47 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,63% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.